Θα σας πω ορισμένα πιο συγκεκριμένα πράγματα που από συμπεράσματα που έχουμε βγάλει στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Panama Papers, η οποία δούλεψε κοντά 2 χρόνια. Εξετάσαμε εκατοντάδες μάρτυρες, αντιπροσώπους εταιριών, ακόμα και τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, γιατί και εκεί γίνεται μεγάλη κλίμακα φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και βγάλαμε ορισμένα συμπεράσματα, έχουν γίνει και διάφορες πολιτικές μάχες σημαντικές. Θα σας πω λοιπόν τι έχει γίνει. Εδώ είναι μια εκτίμηση από την Oxfam, μια μεγάλη ανθρωπιστική οργάνωση, για το τι κοστίζουν οι φορολογικοί παράδεισοι και τι αποτέλεσμα έχουν σε εικόνα. Δηλαδή κοστίζουν τουλάχιστον 100 δις σε απώλειες φορολογικών εσόδων για τις φτωχές χώρες. 100 δισεκατομμύρια ετησίως για τις φτωχές χώρες. Ας δούμε τώρα λίγο τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι. Λοιπόν, έχουμε την Αλβανία, έχουμε διάφορες Βερμούδες, διάφορες μικρότερες, τα Cayman Islands φυσικά, τα Faroe Islands και διάφορα άλλα. Αλλά δεν πρόκειται μόνο, επειδή συνήθως η αναφορά σε φορολογικούς παραδείσους και ο φορολογικός παράδεισος παραπέμπει συνήθως στις Βρετανικές Παρθένες νήσους, σε κάτι εξωτικές χώρες. Ας δούμε λοιπόν αν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι με τα κάποια κριτήρια υπάρχουν 4 κλασικοί φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρώπη. Είναι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ολλανδία. Η λίστα αυτή έχει συμπληρωθεί με βάση 3 κριτήρια. Τη φορολογική διαφάνεια, αν τηρείται σε μια χώρα, τη δίκαιη φορολογία, αν υπάρχουν δίκαιη φορολογία ή οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προνόμια, μεγαλύτερα από τους απλούς πολίτες, και η τρίτη, αν θέλουν να συμμετέχουν σε διεθνή φορολογικά φόρουμ ή αποφεύγουν να το κάνουν για να μην δώσουν στοιχεία. Οι χώρες που επιτυχάνουν σε ένα από αυτά τα κριτήρια θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι και έχουμε στην Ευρώπη αυτούς τους 4 φορολογικούς παραδείσους. Στην έρευνα που κάναμε, ήταν κυρίως για τα Panama Papers, όπου υπήρξαν μαρτυρίες συγκλονιστικές. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε με ένα κτίριο στον Παναμά, στην πόλη του Παναμά, στο οποίο υπήρχαν 500, όχι πάντα 500, ίσως παραπάνω, από 500 διευθύνσεις εταιριών. Πήγανε οι δημοσιογράφοι σε αυτό το κτίριο και είδαν ότι ήταν για πει. Πήγανε μέσα στο κτίριο, δεν υπήρχε ούτε γραφεία, ούτε τίποτα. Ήταν ένα για πει ακόμα και όμως αυτό το κτίριο χρησιμοποιείται ως έδρα εκατοντάδων offshore εταιριών από όλο τον κόσμο. Τώρα, μετά από 2 χρόνια περίπου εργασιών, πήγαμε πριν από 40 περίπου μέρες να ψηφίσουμε ένα πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Panama Papers, με μια σειρά από συμπεράσματα, καθώς επίσης και ένα ξεχωριστό κείμενο με προτάσεις προς την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για να εγκριθούν αυτές οι προτάσεις και να προχωρήσουμε στην νομοθετική ρύθμιση εναντίον της διεθνούς φοροφυγής και αποφυγής. Την παραμονή το βράδυ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έκανε ένα μίνι πραξικοπηματάκι
και εμφανίστηκε με μία σειρά από τροπολογίες οι οποίες αλλίωνε τελείως αυτά που είχαμε καταρχήν συμφωνήσει και είχαν και οι ίδιοι συμφωνήσει. Πηγαίναμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, αλλά το τελευταίο βράδυ κάναμε μια συμμαχία με τους φιλελεύθερους και βάλανε μια σειρά από πρώτα. Τι υπεριλαμβάνανε αυτές οι τροποποιήσεις που είπανε τις τελευταίες στιγμές. Να μην συμπεριληφθούν στη λίστα των μη συνεργαζόμενων κρατών. Θέλαμε να κάνουμε μια λίστα με μη συνεργαζόμενα κράτη και από εκεί και πέρα να τα αντιμετωπίσουμε με κυρώσεις, με κυρώσεις στις εμπορικές συμφωνίες και ανταλλαγές. Να μην συμπεριληφθούν στη λίστα λοιπόν αυτών των κρατών τα κράτη εκείνα που έχουν χαμηλή ή μηδενική φορολογία. Γιατί έτσι, παραδείγματος χάρη, θα έμπαινε μέσα και η Ιρλανδία ή η Ολλανδία. Να μην υπάρχουν κυρώσεις στις χώρες που δεν συνεργάζονται. Και τρίτον, σας λέω τα βασικά σημεία ήταν μια σειρά από τροπολογίες, δεκάδες, η προστασία των whistleblowers, των ματήρων δημοσίου συμφέροντος. Είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που να τους δίνει τη δυνατότητα να βγουν και να πούν την αλήθεια και κάνανε μια τροποποίηση που έλεγε εντάξει οι whistleblowers, αλλά πρέπει να παίρνουν υπόψη μας και τα συμφέροντα των εταιριών. Που αν παίρναμε υπόψη τα συμφέροντα των εταιριών, στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν μυστικά για ιδιωτικές εταιρείες, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει η παραμικρή αποκάλυψη. Κυρίως, παραδείγματος χάρη, έχουμε τώρα το σκάνδαλο Νοβάρτης, θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτό. Τελικά, έγινε 5 ώρες ψηφοφορία. Ψηφίσαμε 5 ώρες ψηφοφορία και η ονομαστική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν γίνεται όπως εδώ, δηλαδή που κρατάει μια ώρα γιατί φωνάζουμε όλα τα ονόματα, γίνεται με κουμπάκι. Ψηφίσαμε δηλαδή 5 ώρες, δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ως εκ θαύματος, καταφέροντας κάποιες συμμαχίες εκείνη τη στιγμή, αλλά παρασύροντας και τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους και από τους φιλελεύθερους κάποιους βουλευτές, αρχίσαμε και περνάγαμε για πρώτη φορά τροπολογίες. Δηλαδή η ΓΚΟΕ, η αριστερά, πέρναγε τροπολογίες. Τρελαθήκαμε. Και περνάγαμε τροπολογίες με 30, είμαστε καμιά εξενταριά. Και περνάγανε 30, 28, 25, 24 και 3 αποχές. Πολύ μεγάλη αγωνία. Και καταφέραμε και περάσαμε. Αυτό το να μην συμπεριληφθούν στη λίστα των μη συνεργαζόμενων κρατών αυτές που έχουν χαμηλή μηδενική φορολογία, το πέρασαν. Διότι εκεί ψηφίσανε και οι ευρωβουλευτές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν χαμηλή φορολογία. Αλλά να μην υπάρχουν κυρώσεις στις χώρες που δεν συνεργάζονται, δεν το πέρασαν. Και επίσης ότι οι whistleblowers πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όχι και να τα βάζουν με τις ιδιωτικές εταιρείες, δεν το πέρασαν. Και σιγά σιγά αρχίσαμε και περνάγαμε τροπολογίες και στο τέλος, παρότι οι βασικοί εισηγητές ήταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τελικά δεν ψηφίσανε το δικό τους το πόρισμα και κάνανε αποχή. Και εγώ τουλάχιστον που βρέθηκα εκεί πέρα δεν μπορώ να ψηφίσω αποχή, γιατί η δικιά μας η στάση ήταν στην αρχή να ψηφίσουμε αποχή και λέω ψηφίσω υπέρ, γιατί τα είχαμε καταφέρει και είχαμε περάσει. Είχε γίνει, θέλανε να ματαιώσουν, να σταματήσουν να ψηφίσουμε άλλη μέρα για να φέρουν κουκιά, γιατί λείπαν ορισμένοι, κάνανε διάφορα πράγματα, τελικά δεν πέρασε τίποτα από αυτά, τα ψηφίσαμε. Και βεβαίως οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μέρος της Επιτροπής για τα Panama Papers, ψηφίσανε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο σύνολό τους. Τώρα, ήθελα να αναφερθώ λίγο στην Νοβάρτης σχετικά με τους whistleblowers, για να πω ότι στην περίπτωση του σκανδάλου της Νοβάρτης, που είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο σε εξέλιξη, εάν προστατεύονταν οι ιδιωτικές εταιρείες, δεν θα ξέραμε τίποτα για το σκάνδαλο, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε τρεις whistleblowers, τρεις μάρτυρες, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι της εταιρείας. Και αυτοί όχι μόνο δεν θα διευκολύνονταν να μιλήσουν, αλλά στην περίπτωση που είχε περάσει αυτή η θέση των συντηρητικών,
δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να ξέρουμε για το σκάνδαλο αυτό. Τώρα, πώς λειτουργεί το σύστημα της φοροαποφυγής, θα σας δώσω ορισμένα πολύ τρανταχτά παραδείγματα. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την Apple, την μεγάλη εταιρεία, την ξέρουμε όλοι, με το iPhone και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα μέσα στον χρόνο που παρκάρει, πόσο ποσό παρκάρει σε φορολογικούς παραδείσους, τι χρήματα παρκάρει η Apple. Αυτό είναι με την πάροδο του χρόνου. Και βλέπουμε ότι, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, παρκάρει και περισσότερα χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους. Και μάλιστα η Apple τι έκανε με το σύστημα αυτό που, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Δημήτρης προηγουμένως, δηλαδή έκανε το γνωστό κόλπο των πολυεθνικών που υπερτιμολογούν σε κάποιες θυγατρικές τους και υποτιμολογούν σε άλλες. Έγιναν κάποιες ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και αρχίζανε και έβγαινε και η ιστορία της Ιρλανδίας, όπου η Apple και η Google μεταφέρουν τα χρήματά τους στην Ιρλανδία κάνοντας διάφορα κόλπα, υπερχρεώνουν την εταιρεία, την τοπική τους εταιρεία στην Ιρλανδία, έτσι ώστε να φορολογούνται πολύ, πολύ πιο λίγο, σε μια χώρα που ήδη έτσι κι αλλιώς έχει πολύ χαμηλή φορολογία για τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν βλέπετε εδώ, η άσπρη γραμμή είναι όταν ξεκίνησε η συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και βλέπετε ότι μετά τη συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο παρκάρουν περισσότερα χρήματα σε offshore εταιρείες. Εδώ είναι η άλλη ιστορία και οι άλλοι που διευκολύνουν είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες στην Ελβετία, που είναι ο μεγάλος φορολογικός παράδεισος, και δεν είναι τίποτα, δεν είναι τροπικό μέρος, αλλά είναι ο μεγάλος φορολογικός παράδεισος. Οι τράπεζες στην Ελβετία, εάν πάρει κανείς τηλέφωνο, δίνουν πληροφορίες, δηλαδή αν πείτε ότι έχω κάποια χρηματάκια και δεν θέλω να υπερφορολογούνται, λένε περάστε από το γραφείο, θα σας κλείσουμε ραντεβού, και υπάρχει κάποιος ο οποίος δίνει οδηγίες πώς να φτιάξεις μια offshore εταιρεία στα Cayman Islands ή σε κάποια άλλους φορολογικούς παραδείγματος, για να αποφύγεις την φοροφυγή και με απλό τηλέφωνο κλείνεις ραντεβού. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο Έλμερ, είναι ένας πληροφοριοδότης ο οποίος δούλευε για την Julius Baer, μια μεγάλη ελβετική τράπεζα. Ήταν υπεύθυνος για τα Cayman Islands και κάποια στιγμή αποφάσισε να μιλήσει και να πει ότι εδώ πέρα κάνουμε βρώμικη δουλειά. Του διάλυσαν τη ζωή, τον έβαλαν φυλακή, απειλούσαν την οικογένειά του. Όλα αυτά μας τα διηγήθηκε στο φεστιβάλ αυτό που οργανώσαμε μαζί με το Ινστιτούτο στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ που τον είχα επίσης καλεσμένο, στο ένα διήμερο φεστιβάλ για τους whistleblowers στο Βέλγιο. Αυτός είναι. Και με την ευκαιρία, κύριε Αλεξιάδη, αυτός έχει δώσει και ονόματα ελληνικά στη λίστα. Προς το παρόν τα ονόματα αυτά είναι, δεν μπορεί να τα πει, διότι ακόμα δεν έχει κλείσει η δικαστική του περιπέτεια στην Ελβετία. Το έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ άσχημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και ελληνικά ονόματα σε αυτή τη λίστα που έχει δώσει πελατών της Julius Baer που είχαν offshore στα Cayman Islands όπου ο ίδιος δούλευε. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ θαραλέος, όπως οι περισσότεροι whistleblower. Οι άλλες εταιρείες, ο άλλος μοχλός είναι οι μεγάλες λογιστικές εταιρείες, οι λεγόμενες τέσσερις μεγάλες, οι οποίες επίσης έχουν ειδικά συστήματα, παραρτήματα και μονάδες που βοηθούν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Είναι η Deloitte, Ernst & Young και η Power Cooper. Ναι, και η PMG. Και τώρα,
Βλέπουμε τώρα αυτοί που έχουν τους περισσότερους, που έχουν ας πούμε αυτές οι εταιρείες, τους περισσότερους υπαλλήλους. Θα περίμενε καλές λογιστικές εταιρείες, είναι μεγάλες, ασχολούνται με αμερικανικές εταιρείες, θηρία κτλ. Λοιπόν, είναι στα... στην... δεν τα βλέπω από εδώ γιατί... στην Bonaire. Η πρώτη είναι στην Bonaire. Η Bonaire ξέρετε τι είναι? Η Bonaire τι είναι? Η Bonaire είναι ένα νησάκι κοντά στη Βενεζουέλα, στην Καραϊβική, το οποίο είναι δήμος, είναι παλιά κτήση της Ολλανδίας και τώρα είναι δήμος της Ολλανδίας. Είναι δήμος της Ολλανδίας, ψηφίζει μαζί με τις Ολλανδικές δημοτικές εκλογές και βεβαίως είναι, το βλέπει, δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλη φιλοσοφία, το βλέπει κανείς ότι εκεί πέρα έχουν τους περισσότερους υπαλλήλους γιατί εκεί πέρα γίνεται η πολύ μεγάλη δουλειά. Και αντίστοιχα είναι οι υπόλοιπες. Είναι δηλαδή στο Σεντ Μαρτέλ, πάλι πτήση Ολλανδική, τα Cayman Islands, η Κύπρος, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Αντίγουα και η Μπαρμπούδα, η Βερμούδα, Μπαρμπάντος, Βολιβία και πάλι. Τζέρσεϊ, η Τζέρσεϊ, η Βρετανική. Οι Βρετανικές Παρθένες νήσους, θα τις δούμε και παρακάτω. Η Σέλου Λουκία, η Τζαμάικα κτλ. Αυτοί εκεί, κατά περίεργο τρόπο, δηλαδή οι μισοί κάτοικοι αυτών των νησιών είναι εργαζόμενοι στις τέσσερις μεγάλες αυτές εταιρείες. Λοιπόν, και εδώ είχαμε μετά τα... μετά τα Πάναμα Papers, είχαμε και τα Paradise Papers, όπου μεταξύ των άλλων ήταν και η Βασίλισσα, είχε φτιάξει offshore και η Βασίλισσα της Αγγλίας τη στιγμή. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στη Βικτοριανή εποχή. Οι κοινωνικές ανισότητες σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στη Βικτοριανή εποχή. Και η Βασίλισσα είχε offshore εταιρεία. Εκεί στα Panama Papers είδαμε και άλλους γνωστούς, όπως τον κύριο Αλαφούζο και βεβαίως μέσω της εταιρείας Apple Buy είχε φτιάξει και μια offshore στα Cayman Islands η κυρία Μητσοτάκη, η οποία και το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει καθόλου, όχι μόνο από τις πλευράς των φορολογικών, αν είχε δηλώσει και δεν είχε δηλώσει, που αυτά είναι εκκρεμή, όχι μόνο από το αν πότε ήταν διαζευμένο το ζευγάρι κτλ. Αλλά αυτή η εταιρεία, η offshore εταιρεία στα Cayman Islands, διαχειριζόταν ένα fund, δηλαδή ένα ταμείο επενδύσεων υψηλού κινδύνου, στις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Διαχειριζόταν χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν ξέρουμε ακόμα από πού πόσα ήταν, από πού προήλθαν, πόσοι Έλληνες ήταν μέσα, πόσοι άλλοι ήταν μέσα. Δεν τα ξέρουμε. Και πώς θα τα μάθουμε. Και με αυτό ήθελα να κλείσω. Είναι απαραίτητο και επειδή ετοιμάζεται νομοθεσία από την ελληνική κυβέρνηση, προετοιμάζεται νομοθεσία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Πρέπει να υπάρξει μία αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Να δημιουργήσουμε μία νομοθεσία πρωτοπόρα, η οποία θα μπορέσουμε και εμείς να την διαφημίσουμε στο εξωτερικό και θα αναβαθμίσει και την εικόνα μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πραγματικά να δώσει, να είναι οδηγός και για τις υπόλοιπες νομοθεσίες στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα μια σερβική νομοθεσία, η οποία για κάποιους περίεργους λόγους οι Σέρβοι ψήφισαν μια αρκετά προχωρημένη νομοθεσία. Υπάρχει σκέψη να μην προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου στην Ελλάδα, να μην προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες ή, εν πάση περιπτώσει, να μην προστατεύονται αρκετά. Κοιτάξτε, πρέπει και να προστατεύονται ή να επιβραβεύονται μόνο αυτοί που δεν ήταν μέρος του προβλήματος, που δεν είχαν συμμετέχει σε ένα σκάνδαλο. Αλλά οι whistleblowers δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν φως και μπήκαν.
ούτε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε κάποιες φήμες και μας τη λένε. Για να μπορέσεις να ξέρεις μία υπόθεση, πρέπει να είσαι μέσα στην υπόθεση. Και με την προϋπόθεση ότι συνεργάζεσαι, πρώτον, ότι συνεργάζεσαι πλήρως με τις αρχές, δεύτερον, δεν κρύβεις τίποτα, θα πρέπει να προστατευτείς. Αν όχι να επιβραβευτείς σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις οικονομικές, τα οικονομικά εγκλήματα, τουλάχιστον να προστατευτείς. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά πουθενά. Τους καταστρέφεται η ζωή. Παραδείγματος χάρη, πιστεύετε ότι οι τρεις whistleblowers της Novartis, που είναι τώρα προστατευόμενοι της αμερικανικής δικαιοσύνης και όχι δυστυχώς της ελληνικής, και στους Αμερικανούς τα λένε, δεν τα λένε σε εμάς. Θα ξαναβρούνε δουλειά σε φαρμακευτική εταιρεία? Δεν πρόκειται να βρούνε σε καμία. Χωρίς ότι κινδυνεύει η ζωή τους, χρειάζονται οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη. Προχτές είχα καλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο έναν άλλον Ελληνοαμερικανό whistleblower, τον Τζον Κυριακού, ο οποίος ήταν πράκτορας στη CIA και αποκάλυψε τα βασανιστήρια της CIA. Το χώσανε 2 χρόνια φυλακή επειδή αποκάλυψε τα βασανιστήρια. Και είχε το θάρρος να τα πει. Αλλά τώρα δεν μπορεί να βρει πουθενά δουλειά. Μετά από 2 χρόνια δεν τον παίρνει καμία. Θα τον πάρει ιδιωτική υπηρεσία, θα τον πάρει. Πού θα πάει? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αν θέλουμε να προχωρήσουν η εξυκνίαση σκανδάλων και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ψηφίσουμε μία νομοθεσία η οποία να διασφαλίζει, να προστατεύει και να διευκολύνει άλλους ανθρώπους που θέλουν να πούνε την αλήθεια, που έχουν να πούνε πράγματα, έχουν αποκαλύψει σκάνδαλα και διαφθορά, να βγουν και να πούνε την αλήθεια. Ευχαριστώ.